Θα πάμε σήμερα στον επικεφαλής του slpress.gr, τον κύριο Σταύρο Λιγερό, πολυγραφότατος, ετοιμάζει και νέο βιβλίο παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Λιγερέ. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο. Για να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, γιατί από ό,τι έχουμε προσέξει στις δικές σου αναλύσεις του SL Press, είσαι κοντά στην άποψη ότι ένας τύπος ανακοχής μάλλον είναι πρώτον πυλών. Αναφέρεσαι στο Ουκρανικό, αν καταλαβαίνω. Βεβαίως. Πρέπει να σου πω ότι βγαίνω από μια πολύμηνη συγγραφή ενός βιβλίου 350 σελίδων που αναφέρεται, γιατί είμαι πεπισμένος ότι αυτός ο πόλεμος, παρότι τοπικός, είναι και παγκόσμιος. Είναι δηλαδή ένας πόλεμος που αλλάζει τον κόσμο, το διεθνές σύστημα, όσο δεν τον άλλαξε η Κορέα, ο πόλεμος στην Κορέα, στο Βιετνάμ, πολύ έμακτη πόλεμη. Αλλά δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικός ως προς αυτό που λες, αλλά ναι, υπάρχουν πιθανότητες να συμβεί αυτό. Δεν θα στοιχημάτιζα, το λέω όμως ξεκάθαρα, γιατί είναι μια ασταθής ισορροπία. Αυτό το οποίο απλώς βλέπει όποιος θέλει να βλέπει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν να βλέπουν, ακόμα και για ένα ζήτημα που δεν αφορά τα άμεσα δικά μας, επιδεικνύουν έναν δογματισμό, ας πούμε, και μια έτσι, θα έλεγα, παθιασμένη σχέση, ειδικά στα social media. Αυτό λοιπόν που βλέπω είναι αυτό που έπρεπε να βλέπουμε από την αρχή. Υπάρχει μια διαφορά δυναμικού. Η Ρωσία μπορεί να συμπεριφέρθηκε μπουνταλάδικα στην αρχή με ιδεολειψίες, να υπέστη τρεις τακτικές ήττες, και την πρώτη στο Κίεβο στην πρώτη φάση, νομίζοντας ότι ήταν μια εύκολη επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος, αποκεφαλισμού ηγεσίας που λέμε. Η δεύτερη στο Χάρκοβο που είχε αφήσει κάποιες μονάδες να κρατάνε τους Ουκρανούς και υπέστησαν εκεί μια τακτική ήττα σημαντική. Και βεβαίως την εγκατάλειψη Χερσόνας, που ήταν το τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης φάσης επιχείρησης. Με την ανάληψη της Γενικής Διοίκησης δεν είχαν ούτε γενικό διοικητή στην Ουκρανία, να φανταστείς. Είχαν επιμέρους τοπικούς διοικητές. Με την ανάληψη της Γενικής Διοίκησης από τον Σουροβίκιν, επανήλθαν σε αυτό που είναι κλασικό. Ξέρεις, όταν κάνεις πόλεμο, ο πόλεμος είναι πόλεμος. Πολύ κακό πράγμα, πολύ σκληρό πράγμα. Έχει τους κανόνες του. Δηλαδή έχει τους βομβαρδισμούς. Πλήττουν και τους αμάχους, εμέσως, πλην σαφώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με τα μέτωπα, καθαρά στρατιωτικά, και έχει να κάνει και με την κατάσταση στην Ουκρανία, στην κοινωνία. Και εκεί βλέπουμε ότι στις συνθήκες βαρύτητα του χειμώνα, έχω ταξιδέψει πολλές φορές στην Ουκρανία και έχω δει τι σημαίνει ουκρανικό κρύο στο Κίεβο, ας πούμε χωρίς νερό και χωρίς ηλεκτρικό, είναι, τι να πω, είναι εξοδοτικό. Αυτό λοιπόν μοιραία θα κάμψει. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε πριν από λίγες μέρες, όχι λίγες, πριν από καμιά δεκαριά μέρες, δεκαπενταριά, μία δήλωση εκ μέρους του συμβούλου του Ζελένσκι, ότι συζητάμε και το να μην ανακτήσουμε όλα τα χαμένα εδάφη. Είναι η πρώτη φορά που λέγεται κάτι τέτοιο. Και είναι ένα δείγμα ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να καμφθεί. Επαναλαμβάνω, όχι στο στρατιωτικό επίπεδο απολύτως, αλλά στο γενικότερο επίπεδο. Άρα η Ουκρανία είναι ένα μέτωπο στο οποίο κρίνονται πάρα πολλά. Το εάν θα φτάσουμε σε αυτό που ονομάζω πάγωμα του πολέμου ή όχι, θα το δούμε. Οι Ρώσοι ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν την κατάληψη του Ντομπάς τουλάχιστον, πριν οδηγηθούν σε διαπραγματεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μην φανταστείτε ότι θα υπάρξει κάποια συνθήκη στην οποία θα συμφωνήσουν οι Ουκρανοί να παραδώσουν στους Ρώσους τις περιοχές που έχουν προσαρτήσει οι Ρώσοι. Όχι. Θα πάμε σε ένα μοντέλο σαν και αυτό που υπάρχει στην Κύπρο, σαν και αυτό που υπάρχει στην Κορέα, από τη δεκαετία, ας πούμε, εδώ και 80-70 χρόνια, σε ένα τέτοιο μοντέλο. Ανακοχή, θα... αλλά όχι άρση του εμπολέμου. Σαφές αυτό που λες. Αυτό το πράγμα μιλάμε. Και αυτό γιατί επιτρέπει πολιτικά στις κυβερνήσεις να μην, ας πούμε, πούνε ότι ανάλαβα το κόστος να εγκαταλείψω εθνικά εδάφη κλπ. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο εκεί. Νομίζω ότι ο χειμώνας αυτός, δηλαδή οι επόμενοι μήνες, θα είναι
η καθοριστική. Και βέβαια είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού ότι η Δύση κάνει δεύτερη σκέψη σε σχέση με αυτές που έκανε τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 22. Δηλαδή πια και η προσδοκία ότι οι Ρώσοι θα γονατίσουν τη Ρωσία έχουν διαψευστεί πλήρως. Προφανώς την έχουν γρατσουνίσει, τις έχουν επιφέρει ζημιά, αλλά μια ορθολογική και αξιόπιστη αποτίμηση από δυτικούς δείχνει ότι ήταν περισσότερο η Δύση και κυρίως η Ευρώπη που εφήγει και θα φυγεί ακόμα περισσότερο τώρα που θα πιάσει ο βαρύς χειμώνας. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο, ας το πούμε, θα λέγαμε πολύ μεγάλη επιπολαιότητα στήθηκε από την πλευρά, ας πούμε. Βεβαίως οι Αμερικανοί έχουν κερδίσει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχουν κερδίσει, έτσι. Έχουν κερδίσει σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Έχουν χάσει όμως τη μεγάλη εικόνα. Και έχουν χάσει τη μεγάλη εικόνα, Γιώργο, για ένα πολύ απλό πράγμα. Έχουν προκαλέσει μια μεγάλη αντισυσπήρωση. Στο Ευρασιατικό και όχι μόνο. Αλλά ο Ευρασιατικός είναι ο πυρήνας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι προωθούνται διαδικασίες με ταχύτατο ρυθμό, άρα ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις λειτουργήσαν σαν ένα είδος καταλύτη, χρησιμοποιώ ένα όρο της χημίας, για να βαδίσουμε πιο γρήγορα σε μια εξέλιξη που είχε προδιαγραφεί μένα, αλλά προχωράει πολύ αργά. Εκτοπίζεται το δολάριο από την αγορά ενέργειας σε σημαντικό βαθμό, προωθείται μια συσπήρωση δυνάμεων που έχουν εχθρικές σχέσεις μεταξύ τους. Θέλω να θυμίσω ότι στον Οργανισμό για τη Συνεργασία της Σανγκάης συμμετέχει η Κίνα και η Ινδία που έχουν πολεμήσει μεταξύ τους. Συμμετέχει η Ινδία και το Πακιστάν που έχουν πολεμήσει μεταξύ τους. Και βεβαίως όλα δείχνουν ότι και Βιετνάμ και Ινδονησία θα μπουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό φτιάχνει μια τεράστια γεωπολιτική και γεωοικονομική μάζα η οποία ασκεί μεγάλες επιρροές έλξης και στην Αφρική ακόμα και στη Λατινική Αμερική. Η Δύση δηλαδή, ενώ ήταν η κυρίαρχη, ας πούμε, οντότητα και έχει μια πολύ ψηλότερο επίπεδο ενότητα στο εσωτερικό λόγω των κοινών πολιτισμικών, οικονομικών και πολιτικών κοινών παρονομαστών, δεν είναι εύκολο να ανταγωνιστεί αυτή την αναδυόμενη γεωπολιτική και γεωοικονομική μάζα, πολύ περισσότερο που και το κέντρο βάρους της παραγωγής και της οικονομίας έχει μεταφερθεί στην Απανατολή. Τα λέω αυτά γιατί ο τίτλος του βιβλίου μου τώρα που θα βγει σε μια-δυο εβδομάδες και καλό τάξιδο να είναι, ευχαριστώ, είναι ο εξής: είναι γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον κόσμο. Αλλάζει τον κόσμο, παρότι τοπικός πόλεμος δεν τον έχει αλλάξει ούτε το Βιετνάμ ούτε η Κορέα, ούτε το Ιράκ ούτε το Αφγανιστάν. Αλλάζει τον κόσμο ακριβώς γιατί έχει επιπτώσεις σε κύματα που αγγίζουν τα πάντα. Δηλαδή, αν τα πράγματα τραβηχτούν, θα πάμε σε μια διπλή παγκοσμιοποίηση από την ενιαία που υπήρχε πριν. Και αυτό δεν γυρίζει πίσω. Έτσι, δεν γυρίζει πίσω. Εάν δει κανείς πώς αρνούνται στους Αμερικανούς χώρες όπως είναι οι μοναρχίες του κόλπου να αυξήσουν την παραγωγή, πώς πουλάνε στην Ευρώπη και στην Αμερική ακόμα ρωσικό πετρέλαιο οι Ινδοί και οι Κινέζοι, που δεν παράγουν βέβαια, ρωσικό πουλάνε. Εάν παρατηρήσει κανείς την αγορά αυτή, και όχι μόνο, και την αγορά αγροτικών και την αγορά λιπασμάτων και, το συμβόλαιο Μαμούθ του Κατάρ 28 χρόνια με την Κίνα, φυσικό αέριο Μαμούθ συμβόλαιο. Βεβαίως το καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πια έχει αυτός ο πόλεμος επιτάχυνε διαδικασίες που είχαν ήδη δρομολογηθεί, αλλά τις επιτάχυνε ένα πολύ μεγάλο, πολύ γρήγορο. Και πρέπει να σας πω ακόμα ότι ναι μεν το Κογκρέσο ψήφισε με μεγάλη, με συντριπτική πλειοψηφία την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά το κλίμα έχει αλλάξει, όπως λένε οι Ρεπουμπλικανοί. Και όχι μόνο, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να δώσουμε λευκή επιταγή. Δεν έχουμε και την πολυτέλεια και να θέλαμε στην Ουκρανία. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει επισήμως 39% μείωση στο ΑΕΠ το 22. Υπολογίζουν ότι υπερβαίνει το 45%. Και πώς να μην έχει, έτσι, καταστάσεις που είναι.
Άρα η Ουκρανία κρέμεται από τη δυτική βοήθεια. Στις συνθήκες οικονομικής κρίσης, όχι μόνο ενεργειακής και οικονομικής κρίσης, με αυτόν τον πληθωρισμό, καταλαβαίνει κανείς ότι τα περιθώρια, ακόμα και στην παραγωγή οπτικών συστημάτων, αυτό ισχύει και για τη Ρωσία, καταστρέφονται πιο γρήγορα από όσα μπορούν να παραχθούν. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί να παραταθεί για πάρα πολύ. Ενδεχομένως να παραταθεί, αλλά θέλω να πω ότι είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές. Όμως η Ρωσία, όπως είχε αποδείξει και το 1939 σε ένα τοπικό πόλεμο με τη Φιλανδία, που ήταν μια μικρή χώρα τότε και έσπασε τα μούτρα της στην αρχή μέχρι να επιστρέψει, αλλά και μετά όταν εισέβαλαν οι Ναζί, είναι λίγο αργόστροφη, αλλά έχει στρατηγικό βάθος. Θέλω το μεγάλο, τη μεγάλη εικόνα να την αφήσουμε, όχι όμως ασύνδετα. Πριν από αυτό υπάρχει ένα ωραίο ερώτημα του φίλου του Σωτήρη. Λύ, σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο Λιγερό. Τα φώτα κάποια στιγμή θα πέσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν ό,τι πήραν, η Ρωσία ό,τι πάρει, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πω τι θα πάρει, λέει, το τρίτο. Ωστόσο το πραγματικό δράμα δεν θα είναι ο εμφύλιος που θα ξεσκίσει αυτή τη χώρα, την Ουκρανία, με όλα αυτά που έχουν συμβεί και ποταμό αίματος, μια χώρα 45 εκατομμυρίων. Είναι μια χώρα που ήταν 44 εκατομμύρια. Σήμερα έχουν φύγει περίπου 6 εκατομμύρια προς τη Δύση και φεύγουν όλο ένα και περισσότεροι και αναμένεται ότι θα φύγουν πολύ περισσότεροι, και περίπου 3 εκατομμύρια προς τη Ρωσία. Θέλω να πω κάτι. Και με την ευκαιρία το λέω, γιατί το δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου είναι γραμμένο από τον δόκτορα Σωτήρη Δημόπουλο. Α, εξαιρετικός συνεργάτης σας αυτό το βιβλίο. Ναι. Έχει σπουδάσει διεθνείς σχέσεις και στρατιωτικές σπουδές στο Κίεβο, δηλαδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα, και είναι η δουλειά του η μόνη στην ελληνική βιβλιογραφία που εξηγεί τις περίπλοκες σχέσεις Ουκρανών-Ρώσων στην πορεία της ιστορίας από τον 10ο αιώνα. Η Ουκρανία, ξέρετε, δεν ήταν ένα πράγμα. Ποτέ δεν ήταν ένα πράγμα. Και αν δει κανείς και τις εκλογές, ας πούμε, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, θα το δει. Η Ανατολική και Νότια Ουκρανία είναι φιλορωσική. Η Κεντρική και Δυτική είναι αντιρωσική. Αυτό αποτυπώθηκε επανειλημμένως. Τώρα τα πράγματα έχουν κάπως αλλάξει με τον πόλεμο, αλλά ουσιαστικά το λέμε, ακόμα και ο εθνικιστής αντιρώσος Ουκρανός, εάν παγώσει ο πόλεμος, πέσει ο πυρετός και κάνει έναν απολογισμό, δεν θα σκεφτεί άραγε, αναρωτιέμαι κι εγώ, ότι εάν, παιδί μου, η πατρίδα μου είχε επιλέξει αντί γι' αυτό να μπει στο ΝΑΤΟ κλπ. Κλπ. Να είναι ένα buffer state, ένα κράτος μαξιλάρι. Δεν θα είχε συμβεί. Δεν θα ήταν ακέραιη. Δεν θα είχε αποφευθεί αυτός ο ποταμός αίματος. Γιατί για να είμαστε δίκαιοι, πέρα και έξω από τη βαρβαρότητα της ρωσικής εισβολής και κάθε εισβολής. Γιατί κάθε εισβολή στρατιωτική είναι βάρβαρη και καταδικαστέα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έτσι δεν θα είχε παραμείνει όπως ήταν χωρίς τις καταστροφές. Αυτό το ερώτημα θα τεθεί, θα το θέσει ο καθένας στον εαυτό του. Και δεν εννοώ το φιλορώσο που είναι δεδομένος. Μιλάω και τον αντιρώσο. Και τότε πραγματικά θα αξιολογηθούν επιλογές που έγιναν. Γιατί οι επιλογές που έγιναν, έγιναν με έναν τρόπο που κοστίσαν φοβερά στον Ουκρανικό λαό. Και στους έτσι και στους αλλιώς. Και σε αυτούς που έβλεπαν προς τη Δύση και σε αυτούς που έβλεπαν προς τη Μόσχα. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, αν θες, μία ατάκα, γιατί θέλω να έρθουμε και στα καθή μας. Μου λέει κάποιος εδώ, και το βρίσκω ωραίο ερώτημα, ο κύριος Λιγερός για την κόντρα με την Κίνα, τι πιστεύει? Για παράδειγμα, ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει γίνει ήδη και στις ΗΠΑ, ο επαναπατρισμός παραγωγής τσιπ αγωγών στη Δύση. 44 δις θα επενδυθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως ο πολλής κόσμος το αγνοεί, αλλά στην εποχή μας, χωρίς διαθεσιμότητα σε ημιαγωγούς, τα πάντα θα επιστρέψουν στο 19ο αιώνα, μαζί με το 5G. Πώς το βλέπεις αυτό? Πρέπει να πούμε προς ενημέρωση ότι ο βασικός μεγάλος παραγωγός ημιαγωγών δεν ήταν η Κίνα, ήταν η Ταϊβάν. Θέλω να θυμίσω αυτό που ζήσαμε στην πρώτη περίοδο της πανδημίας του COVID με τις μάσκες.
Θυμάστε, το ένα κράτος έκλεβε από το άλλο φορτία με μάσκες και αναπνευστήρες. Δηλαδή μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι, δεν είναι τεχνολογικά τίποτα. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα μιας παγκοσμιοποίησης όπου χανόταν το στοιχείο της αυτάρκειας ή τέλος πάντων μιας κάποιας αυτάρκειας. Πράγματι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε αυτό και δεν το ανέδειξε μόνο για τη Δύση, το ανέδειξε και για τη Ρωσία. Και στη Ρωσία γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις σε ημιαγωγούς. Γιατί οι ημιαγωγοί είναι παντού, χρειάζονται, από τα όπλα μέχρι τα μηχανήματα, τα πάντα. Άρα υπάρχει μια τέτοιου τύπου, ας πούμε, στροφή σε εθνικές παραγωγές. Και βεβαίως αυτό ισχύει και για την Κίνα, η οποία δεν, επειδή έχει μια άλλη, αν θέλεις, πιο συντηρητική, πιο σοφή, όπως θες πες το, τακτική σε σχέση με την παραγωγή της, ποτέ δεν εγκατέλειψε το τομέα. Δεν αφέθηκε δηλαδή να εισάγει. Πάντα είχε ένα ισχυρό κλάδο, ας πούμε, τον οποίο ακόμα και αυτόν τον ενισχύει. Άρα ναι, έχουμε μια τέτοια στροφή, αλλά δεν θα περιοριστεί μόνο σε αυτό. Πιστεύω ότι αρχίζουν και λειτουργούν τα μυαλά και οι στρατηγικοί σχεδιασμοί με άλλο τρόπο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω του κλίματος που έχει διαμορφωθεί διεθνώς. Λοιπόν, επειδή λες στο βιβλίο, το οποίο θα το περιμένουμε με χαρά και αγωνία, ότι μετά από αυτό τον πόλεμο αλλάζουν τα πάντα, αυτή την αντίληψη την έχουμε στην Ελλάδα, ότι δεν είναι πια τίποτα το ίδιο, ούτε μπορεί να πάμε σε επαναφορά, ή δεν την έχουμε και ψάχνουμε να τη βρούμε τη στιγμή που η Τουρκία με πλήρη αντίληψη, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, κάνει δύο κινήσεις χθες. Χθες βράδυ το μη επανδρομένο στο FIR Αθηνών, την ώρα που εμείς πανηγυρίζαμε για το FIR τη σύμπτωση Καΐρου Αθηνών, αυτοί μπήκαν στο FIR Αθηνών στην καρδιά του Αιγαίου. Και εδώ χαίρομαι γιατί σε διάβασα, σε άκουσα. Δεν είσαι από αυτούς. Είπες θετικό η ταύτιση των δύο FIR, αλλά μην τρελαθούμε, παιδιά. Υποχρέωση είναι. Δεν λύνεις έτσι το παράνομο τουρκολιβικό. Η οριοθέτηση ΑΟΣ είναι το θέμα. Και το δεύτερο είναι ακριβώς το γεωτρύπανο που βγαίνει στη Μεσόγειο και που δεν είναι έκπληξη. Το έχουν αναγγείλει. Ναι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Η Ελλάδα καλώς καταδίκασε την ρωσική εισβολή. Πρώτον. Δεύτερον, καλώς εφάρμοσε τις κυρώσεις. Ανήκει στο δυτικό στρατόπεδο. Αυτό περιμέναν, αυτό θα έκανε. Τρίτον, κακώς κάκιστα βγήκε μπροστά να κάνει το κοκοράκι και να φωνάζει θα σας πάμε στην εγκληματίες πολέμου, θα πάτε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και όλα τα άλλα με βάση είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μετακομίσει, ούτε η Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη και θα παραμείνει και θα επηρεάζει τα της περιοχής μας. Και η Ρωσία, παρότι συμπλέει με την Τουρκία τα τελευταία χρόνια, έχει ανταγωνιστικά συμφέροντα σε μια σειρά μέτωπα. Συρία, Λιβύη κλπ. Και θέλει την Ελλάδα για να εξισορροπεί τις σχέσεις. Τις καταστρέψαμε τις ελληνορωσικές σχέσεις. Χωρίς καν να μας το ζητήσουν οι Αμερικάνοι. Χωρίς καν. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Κάναμε τον φανατικό. Κάναμε τον διπλωματία. Είναι πολύ υψηλό επίπεδο τέχνη. Για να την αφήνει σε ραστέχνη. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Αλλά είναι ο πιο επιεικής τρόπος. Κλείνω αυτό το θέμα. Και έρχομαι στο θέμα που με ρώτησες. Ναι, στο ζήτημα της συμφωνίας Αθήνας-Καϊρού. Είναι μία θετική συμφωνία, δευτερεύουσα σημασία. Συνέχεια της συμφωνίας για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ. Από τη στιγμή που υπάρχει οριοθετημένη ΑΟΣ η επαφή, υπάρχει ώρα να ορίσουμε και το FIR και τα θέματα έρευνας και διάσωσης. Και θα είναι πάνω στο ίδιο επίπεδο. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή μπορεί να κατανοώ τις εσωτερικές ανάγκες της κυβέρνησης για να πουλήσει επιτυχίες. Αλλά μιλάμε για ένα δευτερεύουσα, τριτεύουσα σημασίας σύμφωνο. Που δεν ακυρώνει επουδενή το τουρκολιβικό μνημόνιο, που αν κάπως ακυρώνεται, δεν ακυρώνεται στην πραγματικότητα, αλλά πλαγιοκοπείται, λαγιοκοπήθηκε από τη συμφωνία Αμερικής οριοθέτησης ΑΟΣ τότε. Και όχι τώρα. Για να το βάλουμε. Σε σχέση με το τι κάνουν οι Τούρκοι. Παραβιάσεις και όλα τα συναφή. Οι Τούρκοι έχουν μπροστά τους ένα μεγάλο δίλημα.
ο Ερντογάν, για την ακρίβεια, έχει τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου του 23. Θέλει μια εύκολη νίκη στην οικονομία, δεν μπορεί να την έχει. Θέλει μια εύκολη νίκη στα επίπεδα τα εθνικά για να την πουλήσει. Αυτή η νίκη εγγράφεται στο ευρύτερο πλαίσιο του τουρκικού επεκτατισμού, ο οποίος διαρκεί δεκαετίες όπως ξέρουμε. Το αν θα τη ζητήσει στο ελληνοτουρκικό μέτωπο ή στο μέτωπο με τους Κούρδους είναι κρίσιμη σημασία. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν στην Αθήνα πολλές φορές, γιατί υπάρχει ένας ευρωπαϊσμός αφελής και αβάσιμος, είναι ότι το τι συμβαίνει στη Συρία και στο Ιράκ μας αφορά αμεσότατα και μας επηρεάζει. Μπορεί να μην θέλουμε, γιατί εμείς είμαστε Ευρωπαίοι, ενώ αυτοί είναι βάρβαροι, ας πούμε, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Γιατί ό,τι και να λένε, Τούρκοι δεν μπορούν να διεξαγάγουν επιχειρήσεις και στα δύο μέτωπα. Άρα, ακόμα και αυτό που στέλνουν για γεωτρήσεις, έρευνες και γεωτρήσεις, το οποίο δεν είναι τίποτα σημαντικό από άποψη τεχνολογίας, πρέπει να πούμε, μηχανισμός πρόκλησης κρίσης είναι, μιλάω για το σκάφος αυτό το ειδικό, δεν θεωρείται δηλαδή ότι είναι προηγμένο που μπορεί να κάνει πολύ σοβαρά πράγματα, όμως η πρόκληση θα γίνει. Πρέπει να πω ένα πράγμα. Εάν το στείλουν στην περιοχή νοτίως του Καστελορίζη, όπως είχαν στείλει το Roots Race το 2020, τότε τα πράγματα, ας πούμε, εκεί έχουν ένα επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Εάν το στείλουν όμως λόγω γεωγραφίας, αποστάσεω, εάν το στείλουν νοτίως της Κρήτης, έστω και αν συνοδεύεται από πολεμικά πλοία, κατ' εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας, δηλαδή το στείλουν έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα σε δυνάμει ελληνική αγωγή, δηλαδή στα 10, 20, 30 μίλια, ας πούμε, από τις νότιες κρητικές ακτές, τότε αναλαμβάνουν ένα ρίσκο. Η Ελλάδα σε επίπεδο στρατιωτικό επιχειρησιακό έχει πλεονέκτημα λόγω γεωγραφίας. Θα έχει την πολιτική αποφασιστικότητα να αντιδράσει εμπράκτως σε μια παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων? Αυτό είναι το θέμα. Ένα ερώτημα το οποίο προσωπικά δεν μπορώ να το απαντήσω. Η πείρα μας δείχνει πως όχι. Όταν λέω η πείρα, μιλάω γεγονός. Θέλω να θυμίσω τη δήλωση για Ραπετρίτη το 20, ότι οι κόκκινοι μας γραμμή είναι τα 6 μίλια. Δηλαδή να μπουν στα 6 μίλια μέσα. Λες και οι Τούρκοι έχουν ποτέ αμφισβητήσει τα χωρικά ύδατα των 6 μιλίων. Οι Τούρκοι δεν έχουν αμφισβητήσει αυτό. Οι Τούρκοι λένε μετά τα χωρικά ύδατα. Δεν έχετε, ΑΟΣ δεν έχει υφαλοκρηπίδα τα νησιά. Αυτό λέμε. Άρα το να λες ότι η κόκκινη γραμμή μου είναι τα 6 μίλια σημαίνει μετά τα 6 μίλια μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και εγώ δεν θα αντιδράσω. Θα συνεχίσουμε το ίδιο βιολί ή όχι? Εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτό κατηγορηματική. Θέλω να ελπίζω ότι η Αθήνα θα στείλει το μήνυμα ξεκάθαρα, γιατί πρέπει να στέλνετε το μήνυμα έτσι και η άλλη πλευρά να ξέρει τι την περιμένει. Ότι αν παιδιά παίξετε εδώ πέρα, να ξέρετε ότι θα υπάρχει αντίδραση. Και η αντίδραση, εάν υπάρξει, και μάλιστα εάν αποκριθεί και θερμό επεισόδιο, δεν θα μείνει θερμό επεισόδιο, θα γίνει και αυτή. Και θα είστε σε δυσμενή θέση λόγω γεωγραφίας, όπως είπα πριν. Γιατί είναι άλλο να είναι κάτω από την Τουρκία, και άλλο να είναι κάτω από την Κρήτη. Έτσι. Κατά συνέπεια. Κατά συνέπεια. Μην με βάλει να προβλέψει να κάνει κυβέρνηση. Δεν είμαι σε θέση, πραγματικά. Μου λέει εδώ... Φοβάμαι ότι θα ακολουθήσει μισά λόγια θα πει, ας πούμε. Ενώ εδώ χρειάζεται να πεις καθαρές κουβέντες για να είσαι πιστικός και να αποτρέψεις τουρκικούς τυχοδιοχτισμούς. Εδώ μου λέει ο Κώστας, κύριε Λιγερέ, δεν θα τέλειωνε η συζήτηση αυτή αν ήδη είχαμε πάει στα 12 ναυτικά μίλια? Όχι. Όχι, δεν θα τέλειωνε. Το να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει προπολού. Και επειδή δεν θέλω να είμαι και απόλυτος, άσε να πούμε ότι εξαιρούμε την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Και τώρα στο Ιόνιο, στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη γύρω-γύρω, στο Δυτικό Αιγαίο, δηλαδή στην Εύβοια, στην, πώς το λένε,
στη Αιρία κλπ. Σποράδες δυτικές. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, στο Λεωνίδιο εκεί πέρα. Κατάλαβε. 12 μίλια. Άσε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επειδή σου έχει βγει και κάζουν μέλη και επειδή θέλει. Λέω ότι γίνει το πρόβλημα. Γιατί εμείς δεν μιλάμε για την κυριαρχία που είναι τα χωρικά ύδατα. Δηλαδή τα 6 γίνονται 12. Μιλάμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα που είναι πέρα των χωρικών υδάτων. Σήμερα πέρα των 6 μιλίων, γιατί τα χωρικά ύδατα είναι 6 μίλια. Εάν κάναμε επέκταση στα νότια της Κρήτης και κάναμε χωρικά ύδατα 12 μιλίων, θα μιλάγαμε για πέρα των 12 μιλίων. Δηλαδή στα 15 μιλία, στα 13, στα 20. Αλλά δεν θα γίναμε το πρόβλημα. Να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στα χωρικά ύδατα και στην ΑΟΛ, παύλα η υφαλοκρηπίδα. Αυτό έχει σημασία. Τα κυριαρχικά δικαιώματά σου, και μιλάμε πια για όρια, το πλούτο, μιλάμε δηλαδή για κοιτάσματα υδρογοναθράκων που είναι αρκετά μακρύτερα από τα 6 ή και τα 12 μίλια. Και αυτό φαίνεται και από τα οικόπεδα που έχουν χαραχθεί και έχουν ήδη παραχωρηθεί στην ExxonMobil στην δυτική Κρήτη, δηλαδή νοτιοδυτικά της Κρήτης, έτσι. Και που με την ευκαιρία να σας πω τώρα ότι το 2019 όταν άλλαξε η κυβέρνηση, ο τότε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΗ, είναι η αρμόδια υπηρεσία, οργανισμός, κρατικός οργανισμός διαχείρισης υδρογονατράκων, πήγε στον τότε νέο Υπουργό Ενέργειας κ. Χατζηδάκη, τον Κωστή τον Χατζηδάκη, και του είπε ότι έχουμε έτοιμες συμβάσεις για να παραχωρηθούν προς έρευνα και για σεισμικές έρευνες και αργότερα για γεωτρήσεις και οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, όχι στο ύψος του Χανίου και του Ρεθύμνου, αλλά και του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Όχι ανατολικότερα, γιατί υπήρχε το θέμα με τους Τούρκους κλπ. Δεν υπήρχε ακόμα υπογραφή το τουρκο-λιβικό μνημόνιο του 19, το δεν το γράφει το φθινόπωρο. Η απάντηση ήταν του Υπουργού στον τότε πρόεδρο και διευθύνοντα, τον Γιάννη Μπασιά, τον οποίο νομίζω ότι έχει βγάλει και εσύ εκπομπή σου, ήταν ότι εμείς είμαστε οικολόγοι, κύριε Μπασιά, και δεν θα υπογράψουμε. Τώρα, πόσο οικολόγοι είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι κατάφεραν να εξοργήσουν και την Total, η οποία έφυγε, και την ExxonMobil, η οποία πάγωσε, δεν έφυγε μεν, αλλά πάγωσε. Γιατί από το 19 μέχρι το 22 υπήρχε μία προσφυγή κάποιων οικολόγων στο Συμβούλιο Επικρατείας και εμποδιζόντουσαν να κάνουν έρευνες. Τον πηγήσανε δηλαδή. Και αντί να είναι και το κεντρικό ζήτημα της αντιπολίτευσης από το ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο ίδιο μοντέλο, το οποίο στον ίδιο δρόμο, το οποίο είναι πραγματικά ό,τι πιο εις βάρος των εθνικών συμφερόντων μπορεί να πει κανείς. Και για να πω ακόμα και κάτι πρόσθετο, ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και μας λέει, όχι τώρα, πριν από λίγο καιρό, λόγω ενεργειακής κρίσης, κάνουμε ένα βήμα πίσω, λέει, στην πράξη μετάβαση και ας βρούμε φυσικό αέριο, όχι πετρέλαιο. Όποιος γνωρίζει στοιχειοδός ξέρει ότι συχνά κάτω από το κίτασμα φυσικού αερίου υπάρχει και κίτασμα πετρελαίου και καμία πετρελαϊκή εταιρεία δεν θα κάνει επενδύσεις φάσοντάς της ένα τέτοιο είδους. Αν το λες, μπορεί και να μην θέλεις να προχωρήσεις γενικώς. Μου έκανες πάσα για τον επόμενο συνομιλητή που είναι ηχογραφημένος, τον κύριο Ζελιλίδη, που μιλάει ακριβώς για αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην Πάτρα προχθές. Και τον επιβεβαίωσε, γιατί ο κύριος Ζελίδης είπε πολύ αμφισβητό ότι θα προχωρήσουν γεωτρήσεις στα Γιάννενα. Και ήδη ο Πρωθυπουργός είπε ότι στο κατά. Μιλάμε για κοιτάσματα τα οποία είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα. Μάλιστα. Δεν μάλιστα είναι τεράστια, αλλά. Μα βέβαια, ας είναι ρόγες, όπως λέει να μην κυλάει και η παροιμία. Σταύρος. Δεν είναι ρόγες. Λιγερός, θα τον ευχαριστήσω. Έχουμε μια πληροφορία που δεν μπορούμε να τη διασταυρώσουμε. Το λέω να τα ακούσει και ο Σταύρος, ότι μπορεί να έχουμε μια μεγάλη απώλεια. Μπορεί να έχουμε μια μεγάλη απώλεια στον χώρο των στίχων, τον πρόεδρο των προέδρων, αλλά δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Σταύρος, σε ευχαριστώ πολύ για μια φορά ακόμη. Καλό τάξιδο να είναι το νέο βιβλίο. Καλημέρα. Ευχαριστώ, γεια σας.